Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Διατηρείται το πρωτοδικείο Άρτας ως κεντρική έδρα καθώς και η εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας με έδρα την πόλη της Άρτας. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή 5 Απριλίου. Στο παρόν στάδιο, δηλαδή στο κυκλοφορήσαν νομοσχέδιο, συνεχίζει στην ανακοίνωσή το Δικηγορικός Σύλλογος, οι προσπάθειες όλων μας ευωδόθηκαν. Τώρα, αναλυτικά για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Άρτας, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, τον οποίον έχουμε την χαρά να τον έχουμε κοντά μας στο κεντρικό στούντιο του RTV. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελίου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκινώ από αυτή τη φράση την τελευταία, ότι οι προσπάθειες όλων μας ευωδόθηκαν, και από μια σχετική φωτογραφία που έχει φτάσει μαζί με την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, εσείς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δώσατε, αν θέλετε, μία μάχη εντός εισαγωγικών, προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει και να διατηρηθεί το πρωτοδικείο Άρτας στην έδρα του, στην Άρτα δηλαδή. Επιτρέψτε μια εισαγωγή μικρή. Βεβαίως. Να την λατιάσουμε, βέβαια. Τέλη του έτους 2023 με αρχές του 2024 κυκλοφορούσε έντονα η φήμη ότι θα υπάρξει και στη δικαιοσύνη ο λεγόμενος δικαστικός καλλικράτης. Όπως είχαμε δηλαδή συγχωνεύσει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους δήμους δηλαδή, έτσι θα ερχόταν και στον χώρο της δικαιοσύνης συγχωνεύσεις δικαστηρίων, δικαστικών μονάδων κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε ο φόβος σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ιδίως εκεί που δεν ήταν πρωτεύουσες νομών που έδρευαν τα δικαστήρια, να έχουμε συγχωνεύσεις. Παράδειγμα, στο νομό Ηλίας είναι δυο πρωτοδικεία. Είναι ο Πύργος και η Αμαλιάδα, και λεγόταν θα γίνει ένα. Ναι. Στην Πάτρα είναι και στο Αίγιο και στην Πάτρα. Εκτός από αυτό, υπήρχε πάλι έντονη η φήμη ότι ορισμένα πρωτοδικεία τα οποία δεν είναι σε κεντρικές μονάδες, δηλαδή. Παράδειγμα, δεν είναι σε έδρες περιφερειών. Για παράδειγμα, στη δικιά μας εδώ περιφέρεια Ηπείρου, το κέντρο είναι τα Γιάννενα. Και η Άρτα και η Πρέβεζα είναι έδρες βέβαια νομών, αλλά δεν είναι όμως το κέντρο της περιφέρειας. Υπήρχε και εκεί η φήμη ότι μπορεί να συγχωνευτούν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κυρίως ταλαιπωρία για τον πολίτη ως προς τον χώρο της απονομής δικαιοσύνης. Θα μου πείτε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέλει την ταλαιπωρία? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κυρία Ευαγγελίου και αγαπητοί τηλεθεατές, θέλει να επιταχύνει τη δικαιοσύνη. Θέλει να λάβει ορισμένα μέτρα. Η γνώμη των δικηγορικών συλλόγων είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα της βραδείας απονομής δικαιοσύνης με συγκεντρώσεις, αλλά με αποκεντρώσεις. Δηλαδή, θα πηγαίνει ο πολίτης να δικάζει στα Γιάννενα, θα πηγαίνει ο άλλος από τον Λακωνία να πάει να δικάζεται στον Ναύπλιο, γιατί εκεί πάει η περιφέρεια της Λακωνίας, ή πήγε το μάλλον μέχρι πρότινος. Έτσι λοιπόν οι δικηγορικοί σύλλογοι αντιδράσαμε με την έννοια ότι θέλουμε και εμείς ταχεία απονομής δικαιοσύνης. Δεν είναι στο σκοπό μας να έχουμε αποφάσει μετά από 2-3 χρόνια, αλλά αυτά να γίνουν με ορθολογισμό. Δηλαδή να διατηρηθούν όπως είναι οι έδρες των δικαστηρίων, να έχουμε αυξήσεις δικαστών και εκεί που μπορεί να γίνουν συγχωνεύσεις και εντάξεις να γίνουν. Πού δηλαδή? Στα ειρηνοδικεία. Γνωρίζετε περισσότερο. Πριν φτάσουμε στα ειρηνοδικεία, συγγνώμη. Εκτός από τη διατήρηση του πρωτοδικείου, λέτε, και της εισαγγελίας πρωτοδικών, στην κατατόπων αρμοδιότητά του εμπίπτουν εκτός από τους 4 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και οι δημοτικές ενότητες Φιλιππιάδας και Ανογίου του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και η Δημοτική Ενότητα Μενιδίου της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας. Να τα πάρουμε ένα-ένα για να τα ξεδιαλύνουμε. Ναι. Αυτό ισχύει, κύριε Πρόεδρε? Ισχύει. Εδώ μιλάμε για την εξυπηρέτηση, ναι, έτσι. Σε συνέχεια με το ανωτέρω, εκεί που προέβλεπε ο νομοθέτης ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις δικαστηρίων, είχε υπάρξει και μια πρόβλεψη ότι τα διοικητικά όρια κάθε περιφερειακής ενότητας, κάθε νομού δηλαδή, θα τα αφήσουν με τα δικαστικά. Ναι. Θα υπάρχει ταύτιση δικαστικών και διοικητικών ορίων. Αυτό σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Άρτας, σήμαινε ότι θα ψαλιδίζει το η κατατόπων αρμοδιότητα του δικαστηρίου μας εδώ. Γιατί? Γιατί εμείς εδώ, το πρωτοδικείο Άρτας, έχουν ενταχθεί στο πρωτοδικείο Άρτας από ενός αιώνος και πλέον η περιοχή της Φιλιππιάδας,
του 1912 και η περιοχή του Βάλτο Ιτλοκρανίας μέχρι την Αμφιλοχία, θα σας πω ποια χωριά είναι. Αυτό είχε προφανή σκοπό, διότι η Φιλιππιάδα απέχει από την Άρτα 12 χιλιόμετρα. Σωστά. Το Μενίδη και τα άλλα χωριά απέχουν 20 χιλιόμετρα περίπου και δεν μπορούν να κατεβαίνουν να πάνε Πρέβεζα, Εμέν και Αγρίνο. Άρα εμπίπτει σε αυτό που λέγαμε λίγο πριν, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ακριβώς, λοιπόν. Δώσαμε, μόλις έγιναν ανακοινώσεις του, οι δημόσιες, οι πολιτικές ανακοινώσεις του Υπουργείου, ως δικηγορικός σύλλογος αρχίσαμε έναν αγώνα διαρκή με επιχειρήματα και με τεκμηριωμένες προτάσεις. Αναζητήσαμε δηλαδή πρώτον τα στοιχεία εκείνα τα οποία είχαν οδηγήσει τον νομοθέτη προ ενός αιώνος και πλέον να κάνει αυτή την χωροταξική κατανομή και στραφήκαμε στους άμεσα ενδιαφερομένους. Ποιοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι? Είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι εκείνοι οι οποίοι θίγονται. Εν προκειμένου, είναι ο Δήμος Ζηρού. Τι πιο φυσιολογικό, τι το πιο ανώτερο, να αποφανθεί ο Δήμος Ζηρού. Πού θέλουν να πάνε οι δημότες του, να πάνε να δικάζονται, στην Άρτα ή στην Πρέβεζα. Σωστό. Πάλι με προτάσεις, με επιχειρήματα, με όλα τα συμπρομαρτούντα. Συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού, υπό την προεδρία του κ. Γεωργοδάση, του τέος δημάρχου, και με την στέρεα τοποθέτηση και του δημάρχου, του νυν δημάρχου, του κ. Γιώργου Καλατζή, και για να είμαι ειλικρινής και τις λεγόμενες αντιπολίτες, του κ. Ζηγούρη, συγγνώμη, ναι, του κ. Γιώργου Ζηγούρη. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, φίλε Γιώργο, συγγνώμη. Λοιπόν, εν τη ρήμη του λόγου το καταλάβαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και βέβαια και ήταν σύμφωνος και ο προηγούμενος δήμαρχος κ. Καλατζής, ομόφωνα. Επαναλαμβάνω, ομόφωνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού, όλες οι παρατάξεις, τι είπαν, ότι εμείς πρέπει να υπαγόμαστε δικαστικά στην Άρτα. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το θέμα τώρα όσον αφορά την περιφέρεια του Μενιδίου, το που έτσι καταλάβει πιο πολύ ο κόσμος. Το Μενίδη έχει τη Φλωριάδα, έχει το Θεριακίσι. Εδώ έρχονται όλοι. Εδώ έρχονται είναι πιο κοντά η Άρτα, ναι, δηλαδή, παρά κοντά, να πάνε, ναι, στην Αμφιλοχία, ναι, ή να πάνε, λοιπόν, στο Μεσολόγγι, να πάνε στο Αγρίνιο, ναι, ή οπουδήποτε. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Και ζητήσαμε, κύριε Ευαγγελίου, πολύ, ναι, καλά το λέτε, το ζητήσαμε να συνεχίσει, να παραμένει δηλαδή και το Μενίδη να υπάγεται στην Άρτα. Αυτά είναι τα δύο τα θεμελιώδη αιτήματά μας. Προσπαθήσαμε όμως να έχουμε και απόψεις άλλων φορέων. Δηλαδή, γιατί αν πήγαμε εμείς μόνο δικηγορικό σύλλογο και λέγαμε ότι θέλαμε να αυτά τα δύο οι περιοχές να είναι στην περιοχή μας, θα λέγανε ότι εσείς έχετε οικονομικές βλέψεις. Δηλαδή, ότι κοιτάζετε δηλαδή, τα οικονομικά σας να μην χάσετε την πλατεία. Όμως δεν είναι αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι εδώ συμφέρει να έρχονται να δικάζονται. Και πού προσφύγαμε, κυρία Ευαγγελίου? Στην περιφέρεια Ηπείρου. Η περιφέρεια Ηπείρου έχει μεταφορικά 4 παιδιά. Έχει 4 νομούς. Αυτή γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον και τηρεί φυσικά ίσες αποστάσεις και αγαπάει όλους τους δημότες της περιφέρειας Ηπείρου. Με έγγραφο λοιπόν της περιφέρειας Ηπείρου, αποφάνθηκε η περιφέρεια Ηπείρου ότι το συμφέρον της Φιλιππιάδας, γιατί δεν μπορούσε να πει για το Μενίδη, είναι άλλη περιφέρεια εκεί, είναι να υπάγεται δικαστικά στην Άρτα. Δεν εξαντλήσαμε όμως τα επιχειρήματά μας εδώ. Η φρέτρα μας είχε και άλλα όπλα. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και στο Υπουργείο ότι τα έξοδα τα δικαστικά είναι παραπάνω για έναν πολίτη, αν προσφύγει ένα πολίτη της Φιλιππιάδας, αν προσφύγει στην Πρέβεζα από την Άρτα. Δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα και η βενζίνα που θα κάψει. Είναι 1.000 άλλα έξοδα. Όσοι εμπλέκονται με το χώρο της απονομής δικαιοσύνης, είναι επιδόσεις, οι δικαστικοί επιμελητές. Να κάνεις μια επίδοση, μια κοινοποίηση δικογράφου από την Άρτα στην Φιλιππιάδα, είναι η λεγόμενη αλφαζόνη, 40 ευρώ, 43 ευρώ για την ακρίβεια. Είναι τα χιλιόμετρα. Εάν κάνει όμως από την Πρέβεζα, είναι τρίτη ζώνη, που είναι κάπου 70 τόσα ευρώ, και αν πάει προς το Ανώ ή πάνω, είναι κάπου 80 ευρώ. Είναι διπλάσια σχεδόν τα έξοδα. Άρα λοιπόν έχουμε κι άλλο επιχείρημα. Είχαμε βέβαια και, να μην τρώω και πολύ χρόνο, και το θέμα του προηγούμενου τοποθετικού φυλακίου. Όταν με αγώνα που έκαναν οι δικηγόροι εμείς, που κάναμε πριν από 3-4 χρόνια περίπου, το υποθετικού Φιλιππιάδος δεν πήγε στην Πρέβεζα και τη μετοδικό γραφείο, ήρθε στην Άρτα. Άρα λοιπόν πρέπει να παρακολουθείτε. Όπως ένα κίνητο να παρακολουθείτε από το κτηματικό γραφείο Άρτας και κατ' επέκταση και από το δικαστήριο της Άρτας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η διάσπαση. Με όλα λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα, εγώ προσωπικά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκεφθήκαμε 4-5 φορές τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Μπούγα.
Ποιοι ήταν μαζί σας στις συναντήσεις αυτές ή αν θέλετε και στην τελευταία. Δύο φορές έχω επισκεφτεί, εγώ έκανα την προκαταρκτικές εργασίες εκεί με την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Μία τρίτη φορά επισκεφτήκαμε όλο το ΔΣ του συλλόγου μας. Άλλη μία φορά πήγα εγώ με τα έγγραφα που σας είπα και μία και τελική, η τελική αυτή δηλαδή που συναντηθήκαμε με τον κύριο Φλωρίδη, εξού και η φωτογραφία που είπατε, που μάλιστα μπορώ να πω ότι τιμητικά, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ο κύριος Φλωρίδης με έβαλε να προεδρεύσω. Δηλαδή, αν δείτε κάποιος τη φωτογραφία, δεν είμαι εγώ υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης είναι δίπλα. Λοιπόν, τιμητικά, έτσι λοιπόν, επειδή και ο ίδιος υπάρξει δικηγόρος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν παρευρεθήκαμε όλοι οι φορείς που μπορούμε να εκπροσωπούμε το παρόν θέμα. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν δύο βουλευτές μας, ο κύριος Στήλος και η κυρία Γιωροβασίλη, οι δύο δήμαρχοι, ο κύριος Ζιγούρης από την Φιλιππιάδα και ο κύριος Σαφάκας από την ΑΡΤ, ο κύριος Ψαθάς από την Αντιπεριφέρεια και εγώ. Ήμασταν δηλαδή έξι. Ουσιαστικά είναι ουσιαστικά, σαν μια ομόφωνη, λοιπόν, αν θέλετε, έτσι, έγκριση. Ναι. Και σύσσωμη η κοινωνία που αποδέχεται και θέλει και ζητάει ακριβώς το αίτημα αυτό. Ξέρετε, όσο και αγώνα να δώσει ένας φορέας όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, πρέπει να έχει και την πολιτική στήριξη. Έτσι. Μην κυλιόμαστε, ό,τι και επιχειρήματα να έχεις, χρειάζεται και η πολιτική στήριξη. Το είχαμε εδώ σε ποσοστό 100%. Δεν υπήρχε άλλος δηλαδή. Που, έτσι. Η περιφέρεια, η Δήμη. Ή κάποιος που είναι αντίθετος. Οι βουλευτές. Ναι, λοιπόν, εκεί ο κύριος Φλωρίδης μας άκουσε με προσοχή, είχε διαβάσει ήδη πριν τα περιεχόμενα και μας καθησίασε. Να πάμε λίγο και στο θέμα των ειρηνοδικείων που ξεκινήσατε να το λέτε. Και αφορά όλα τα ειρηνοδικεία της χώρας. Τι γίνεται όμως εμάς μας ενδιαφέρει στη δική μας την περιοχή. Να τελειώσω λίγο πριν. Βεβαίως. Τώρα είμαστε στο νομοσχέδιο, όπως σωστά επισημαίνεται για το πρωτοδικείο. Για το πρωτοδικείο. Είμαστε στη διαβούλευση του νομοσχεδίου. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το νομοσχέδιο. Πότε ψηφίζετε, το επόμενο διάστημα? Αν προλάβουμε μέχρι το Πάσχα, αλλιώς μετά. Εκεί πιστεύω να μην έχει καμιά αλλαγή. Επαναλαμβάνω, πάμε καλά μέχρι στιγμής. Έχουμε τα επιχειρήματά μας, αλλά ακόμα δεν έχουμε την ψήφιση. Αλλά θα συνεχίσω ο αγώνας μας. Εμείς θα πάμε και στη Βουλή εκείνη την ημέρα. Και εγώ προσωπικά θα ζητήσω να παραστώ. Υπάρχουν κάτι επιτροπές εκεί στη Βουλή. Όσοι βλέπουν το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων, υπάρχουν κάτι επιτροπές. Θα προσπαθήσω, θα φροντίσω αν μπορώ να προσκυθώ να είμαι και εγώ εκεί. Για την ειρηνοδικία που λέτε. Μια μεγάλη τομή στον χώρο της απονομής δικαιοσύνης, κύριε Βαγγελίου. Στην Ελλάδα, επί Ελευθερίου Βενιζέλου, πριν από 100 και τόσα χρόνια, είχαν ιδρυθεί τερενοδικεία, δηλαδή τη δεκαετία του 20. Γιατί τερενοδικεία, του λέει και λέξη, ειρηνοδικεία. Ήταν τότε η Ήπεθρος. Υπήρχαν πολλοί κόσμος, άλλος στα βουνά, άλλος στον κάμπο. Δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στο κέντρο, κέντρο του νομού και εύκολη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το ειρηνοδικείο είχε έδρα σε κεφαλοχώρια. Να φανταστείτε, εδώ στην Άρτα είχαμε στο Βουλγαρέλι, είχαμε στην Άγναντα, στην Άνω Καλεντίνη και στη Φιλιππιάδα. Καταλαβαίνετε τι χωροταξικά. Των ειρηνοδικείων, όπως το λέτε εσείς, οι νομικοί. Τα ειρηνοδικεία, ναι, δίκαζαν ορισμένες υποθέσεις. Είχαν ορισμένες υποθέσεις, τις οποίες εξακολουθούν και δικάζουν μέχρι σήμερα. Θα δικάζουν μέχρι το Σεπτέμβριο, τότε προβλέπει ο νομοθέτης. Λοιπόν, λέει τώρα, ξεκινάει μια φιλοσοφία του Υπουργείου, ότι θέλω ταχύ απονομής δικαιοσύνης και έχω 900 περίπου ειρηνοδίκες όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν φόρτο εργασίας λιγότερο από τους πρωτοδίκες, οι οποίοι δικάζουν στα πρωτοδικεία. Σκέψη, και η οποία υλοποιείται τώρα, είναι ότι να ενοποιηθούν τα ειρηνοδικεία με τα πρωτοδικεία, να γίνει ένας δικαστικός σχηματισμός, ούτως ώστε οι υποθέσεις αυτές όλες να δικάζονται στα ειρηνοδικεία, στα πρωτοδικεία, να έχω περισσότερους δικαστές και να μπορώ να έχω περισσότερους δικασίμους και να βγαίνουν λιγότερες, πιο γρήγορα οι αποφάσεις. Γιατί στόχος του Υπουργείου είναι από 1.300 μέρες, που είναι ένας μέσος όρος σήμερα, ένας μέσος όρος χρονικής διάρκειας έκδοση μια απόφασης, να πάει στις 500 ημέρες. Να προσεγγίσουμε το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωραία. Αυτό θέλει περισσότερους δικαστές, τους οποίους επιτυχάνει με ένα νόμο, φέρει 900 πλέον δικαστές, οι οποίοι θα υποστούν κάποια είδους, δεν θα έλεγα εκπαίδευση, κάποια έτσι εξοικείωση στα νέα καθήκοντά τους. Λοιπόν, και φυσικά θα έχουμε και ενοποίηση των υπαλλήλων. Δηλαδή, όλοι οι υπάλληλοι θα είναι μια νέα διοίκηση. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Άρτα. Αυτό εμείς οι δικηγορικοί σύλλογοι το επικροτούμε. Λέμε ναι. Βεβαίως, να υπάρχει ένας νέος σχηματισμός, πιο πολλοί δικαστές, να επιτύχουμε και εμείς αυτό που θέλουμε. Έτσι, και γρήγορα και κυρίως, το έχω πει, κυρία Βαγγελίου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου,
Θέλουμε, θέλουμε ποιοτική απονομή δικαιοσύνης. Δεν φτάνει μόνο και η ταχεία. Και γρήγορη και ποιοτική. Θέλουμε ακριβώς. Ποιοτική. Αυτό το λίγοι το λένε. Η ποιοτική. Όχι να βγάλουν δικαιοσύνη στο απόφαση του αψισβήση. Κύριε Νικολάου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτήν την συζήτηση σήμερα, την ενημέρωση από τη δική σας την πλευρά. Και βεβαίως εδώ είμαστε και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ναι. Να τα ξαναπούμε οριστικά πλέον και αφού θα έχει ψηφιστεί και από την Βουλή. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που κάνουμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.